Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό webinar της Alphanetrics με θέμα Autodesk Inventor 2013 Introduction to Parameters and How to Make Your First iPad. Αυτό που θα δούμε σήμερα έχει να κάνει με παραμετροποίηση ενός μοντέλου και πώς μπορούμε να φτιάξουμε μέσω του εργαλείου iPad μια ομάδα αντικειμένων ή αλλιώς οικογένεια αντικειμένων. Ανοίγω λοιπόν ένα κανονικό part. Ώστε να πειραματιστούμε με τις διαστάσεις και στη συνέχεια θα δείτε πώς μπορούμε να κάνουμε το iPad. Το περιβάλλον σχεδιασμού του απλού part είναι το 3D modeling, βλέπετε εδώ το ribbon και πάμε να φτιάξουμε ένα απλό keyboard ή ένα απλό παραλληλόγραμμα. Επιλέγω από τα primitive objects το box και επιλέγω το επίπεδο που θέλω να σχεδιάσω. Ορίζοντας, πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, ένα οποιοδήποτε τυχαίο παραλληλόγραμμο, βλέπετε ότι το σκαρίφημα μου έχει γίνει με πράσινες γραμμές. Σημαίνει ότι δεν του έχω δώσει εγώ επακριβώς τις διαστάσεις που θέλω, επομένως δεν θα μπορώ αργότερα να τις εκμεταλλευτώ και αυτό μπορώ να το δω από την καρτέλα Manage Parameters. Θεωρητικά για το Inventor έχω δώσει μόνο την προτινόμενη μάζα, το προτινόμενο extrusion. Όπως και αργότερα στο iPad, το μοναδικό χαρακτηριστικό θα είναι μόνο το πάχος που έχω δώσει στο σκαρίφι. Πηγαίνω λοιπόν πίσω και θέτω ή δημιουργώ ένα καινούριο παραλληλόγραμμο θέτοντας εγώ τις διαστάσεις αυτή τη φορά. Αλλάζω και το πάχος αυτή τη φορά, κάνω 300. Παρατηρήστε ότι πλέον οι διαστάσεις έχουν δημιουργηθεί εδώ, σαν χαρακτηριστικά, όπως και στο iPad. Μπορώ πλέον από αυτό εδώ το παράθυρο να δοκιμάσω να συνδέσω με Excel και να λειτουργώ με εξωτερική πηγή, δηλαδή τις διαστάσεις αυτού του αντικειμένου που σχεδιάζω και με μια αλλαγή να αποθηκεύω την αλλαγή στο Excel και να ανταποκρίνεται το πρόγραμμα με το update, το οποίο θα δούμε σε άλλο webinar.
Μπορώ επίσης να κάνω συσχετισμό αυτών των διαστάσεων μεταξύ τους, ώστε αλλάζοντας μία διάσταση κατά επιλογή να αλλάζουν και οι υπόλοιπες. Δηλαδή, το 500 θα το κάνω D2 δια 2 μείον 100, που σημαίνει ότι θα έχω 1200 δια 2 600 μείον 100, θα βγαίνει πάλι 500, και το 300 θα την καταστήσω με την D2 δια 4. Τώρα, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο αντικείμενό μου. Αν αλλάξω όμως αυτό το κομμάτι και του βάλω διπλάσια διάσταση, παρατηρήστε ότι αντίστοιχα μεγαλώνει και το κομμάτι. Ή αν βάλω μικρότερη διάσταση, αντίστοιχα παραμετροποιείται και το κομμάτι σε σχέση με αυτές τις διαστάσεις. Το βασικό λοιπόν είναι να επιλέξω μία διάσταση και να συσχετίσω τις υπόλοιπες. Επιστρέφω τα στοιχεία όπως τα είχα θέσει στην αρχή. Και θα πάω στο sketch να τοποθετήσω δύο σημεία, δύο points, με σκοπό να φτιάξω δύο τρύπες. Ενεργοποιώ, ουσιαστικά κάνω ορατό το sketch που φτιάξει. Πολύ σημαντικό εξίσου να είναι ορισμένες σωστά. Άρα λοιπόν βάζω και διαστάσεις. Θέλω να είναι 200 και θέλω να είναι με βάση το κέντρο. Παρατηρήστε ότι θα έρθει το άλλο σημείο για να ανταποκρίνεται ακριβώς στη σχέση που έχουν μεταξύ τους. Λειτουργεί κάτι σαν περιορισμό. Και από το 3D Model επιλέγω να κάνω τρύπες. Οι τρύπες βρίσκουν το κέντρο σαν σημείο σαν κέντρο τρύπας ουσιαστικά. Θα δώσω 200 για να είναι εμφανές το αποτέλεσμα και OK. Και ενεργοποιώ το σκέτσι. Στο σημείο που είμαι, τώρα θα πάω να δω πώς δουλεύει το iPad. Λοιπόν, καρτέλα Manage, iPad. Βλέπετε ότι έχει όλες τις πληροφορίες που φέρει το συγκεκριμένο αντικείμενο, συν τις επιπλέον που έχω τοποθετήσει. Επιλέγοντας μόνο το Extrude, θα μου φέρει όλες τις διαστάσεις που περιλαμβάνει. Θα σβήσω την καρτέλα αυτή και αυτή, που δεν χρειάζομαι, μόνο αυτές. Θα δημιουργήσω άλλα 5 σειρές. Με δεξί κλικ μπορώ να σβήσω σειρά. Με δεξί κλικ μπορώ να κάνω insert. Θα πάω στην επιλογή λοιπόν α, 500 και από 500 την κάνω, θα αλλάξω τη διάσταση και θα την κάνω διπλάσια, τριπλάσια κλπ. Με το που κάνω verify και OK θα εμφανιστεί ένας πίνακας του αντικειμένου ακριβώς κάτω από το παλαιό εικονίδιο του Part μαζί με ένα πίνακα.
και μόλις δείξω, μόλις πατήσω στο συν, θα εμφανιστεί ο πίνακας με το αντικείμενο που έχω φτιάξει. Επιλέγω το δεύτερο αντικείμενο και βλέπετε ότι διοθετεί τα καινούργια χαρακτηριστικά που του έχω θέσει. Το επόμενο βήμα είναι να δοκιμάσω να τοποθετήσω αντίστοιχα, καθώς αλλάζω το αντικείμενο, αυξάνονται και οι τρύπες στο αντικείμενο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί θέτοντας την εντολή Pattern. Στρέφω στο αρχικό μοντέλο. Η εντολή Pattern βρίσκεται στο Ribbon 3D Model, Tab Pattern. Και θα πάρω Rectangular Pattern. Θα δείξω το χαρακτηριστικό που θέλω να γίνει Pattern, δηλαδή τις τρύπες, την κατεύθυνση που θέλω να έχει, σύμφωνα με αυτό, αυτή την πλευρά, αυτή την ακμή επιμηκύνεται, και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θέλω μία φορά, η οποία προϋπάρχει, να σημειώσετε εδώ ότι όταν κάνω κάτι pattern, θεωρεί και τον εαυτό του μέλος αυτού, δηλαδή αν βάλω τέσσερις φορές στο υπάρχον χαρακτηριστικό θα είναι μία το υπάρχον χαρακτηριστικό και άλλες τρεις επιπλέον. Επομένως, θέλω μία, την υπαρκτή. Και προσέξτε, εδώ θα βάλω 0, γιατί ουσιαστικά απλά θέλω να θέσω την εντολή pattern για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω στο iPad. Πηγαίνω λοιπόν πάλι στο πίνακα διπλό κλικ και βλέπετε ότι έχει μπει επιπλέον η pattern που έφτιαξα. Διπλό κλικ λοιπόν και προστίθενται δύο επιπλέον στήλες. Τώρα, θα αλλάξω την στήλη που μου δείχνει πόσες επαναλήψεις να υπάρχουν κατά μήκος του άξονα που επέλεξα. Βάζω μονό αριθμό διότι έχω επιλέξει να είναι και από τις δύο πλευρές. Επομένως, βάζω τα αντίστοιχα νούμερα. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να βάλω σωστά την απόσταση μεταξύ των ζευγαριών θα δημιουργηθών, των επαναλήψεων αν θέλετε. Το πρώτο, που είναι το υπάρχον δηλαδή, είναι 0. Τα επόμενα θέλω να έχουν μεταξύ τους απόσταση 250. Τώρα, στα επόμενα πρέπει να υπάρχει περισσότερη προσοχή σε αυτό το σημείο, διότι αν βάλω 250, εφόσον γίνεται μεγαλύτερο το αντικείμενο, 500, διπλάσιο κτλ, τότε ουσιαστικά αυτό που θα συμβεί θα είναι μη αποδεκτό και όχι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Για παράδειγμα, έχω θέσει αντίστοιχα όπως αυξομειώνεται το αντικείμενο, αυξομειώνονται και οι αποστάσεις και παρατηρήστε τι θα γίνει. Παρατηρήστε ότι αυξομειώνονται οι αποστάσεις, ανοίγουν οι αποστάσεις μεταξύ των τρυπών, αλλά ήδη είχα θέσει μία τρύπα στο ένα κομμάτι, στο δεύτερο 3, στο τρίτο 5, στο τέταρτο 7 και στο πέμπτο 9. Επαναλήψεις. Αν πάμε αντίστοιχα στο pattern, θα δείτε ότι υπάρχουν οι επαναλήψεις αυτές. Άρα λοιπόν, ξαναπηγαίνω στο table και διορθώνω τις επαναλήψεις και το κενό που θέλουν να υπάρχει μεταξύ των επαναλήψεων για να είναι μέσα στα όρια. Verify και OK. Παρατηρήστε λοιπόν ότι ξεκινάμε. 1, 3,
5, 7, 9. Η απόσταση μεταξύ αυτών εδώ των αντικειμένων, των κέντρων, συγγνώμη, των τρυπών, είναι 250. Αντίστοιχα 250 σε όλα τα κέντρα μεταξύ τους. Και από την μία ακμή μέχρι το κέντρο. Αυτό το έκανα από την καρτέλα Inspect, παίρνοντας Distance. Το εργαλείο Distance. Παίρνω λοιπόν οι αποστάσεις μεταξύ αυτών εδώ είναι 50, αυτού του σημείου με αυτό είναι 250 επίσης. Το πολύ χρήσιμο αυτό εργαλείο iPart θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να κάνετε βιβλιοθήκες, όπως είπα προηγουμένως, αντικειμένων και να τις χρησιμοποιείτε σε διάφορα assembly. Αποθηκεύω το αντικείμενό μου και πάω να δημιουργήσω ένα assembly για να σας δείξω ακριβώς τι εννοώ. Τοποθετώντας σωστά τις διαστάσεις και μελετώντας σωστά τα χαρακτηριστικά, πώς πρέπει να αυξομειώνονται καθώς αυξομειώνονται και καθώς αλλάζουν και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του αντικειμένου, βοηθάει. Μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά αργότερα θα σας γλιτώσει από πολύ κόπο και χρόνο. Επομένως, φέρνω το αντικείμενο που έχω σχεδιάσει μέσα. Βλέπετε ότι με το που ενεργοποιήσω το αντικείμενο και ζητήσω να το φέρει μέσα, μου λέει ποια κλειδιά χαρακτηρίζουν αυτό το αντικείμενο, ποια υπάρχουν από αυτό το table και με ρωτάει ουσιαστικά ποιο θέλω να φέρω από το table. Μπορώ να επιλέξω να φέρω το 3. Θα το δώσω OK λοιπόν. Θα δείτε ότι έχει μπει part 1, 0, 3. Λίστα 3. Παραμένει το αντικείμενο, όπως γίνεται στα assembly μέχρι να πατήσω το escape. Εγώ όμως θα το κρατήσω για να σας δείξω τα υπόλοιπα. Πατάω το 1, που είναι το μικρό. Το 2 αντίστοιχα. Το 4. Και το νούμερο 5. Βλέπετε λοιπόν ότι στο ίδιο assembly μπορώ να φέρω το ίδιο αντικείμενο με τις παραλλαγές που έχουν δημιουργηθεί. Βλέπετε επίσης ότι υπάρχει το χαρακτηριστικό εικονίδιο του table, ότι αυτό το αντικείμενο λοιπόν έχει έναν πίνακα μαζί του, το συνοδεύει ένας πίνακας με αντίστοιχες διαστάσεις. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο το εργαλείο αυτό. Αν θέλετε να επαναλάβετε το webinar, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι της εταιρείας στο YouTube Alphanetrics Webinars. Υπάρχουν και άλλα webinar που έχουν ανεβεί, όπως και θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν κάθε webinar που γίνεται κάθε Πέμπτη. Μην ξεχνάτε λοιπόν να γράφεστε στα webinar και επίσης να μας αποστέλλετε στο info@alphanetrics.gr θέματα που θέλετε να δείτε και σας ενδιαφέρουν αντίστοιχα με θεματολογία και τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα webinar που θα γίνουν ή έχουν γίνει. Ευχαριστώ πολύ.